Μία ανοιχτή χωματερή αναπτύσσεται στις παρυφές του Μαρκόπουλου. Μία παράνομη χωματερή που κατά καιρούς μάλιστα αναφλέγεται με αστικά σκουπίδια, ογκώδη αντικείμενα και κλαδέματα. Ο Δήμος λειτουργεί στην περιοχή ήδη ένα μη αδειοδοτημένο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Πέριξ του οποίου όμως άγνωστοι αποθέτουν ανεξέλεγκτα πάσης φύσεως σκουπίδια, τα οποία έχουν ήδη δημιουργήσει ένα λόφο. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος του Μαρκόπουλου, αποδεχόμενος τις δικές του ευθύνες, κάνει λόγο και για μαφία των σκουπιδιών, που χρησιμοποιεί το ανενεργό λατομείο της περιοχής ως χωματερή επικίνδυνων αποβλήτων. Από αέρος αλλά και από εδάφους η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Στην είσοδο της πόλης του Μαρκόπουλου μια μεγάλη ανοιχτή χωματερή. Αστικά σκουπίδια, μπάζα, ογκώδη αντικείμενα, πάσης φύσεως απόβλητα. Απόβλητα που συχνά πυκνά αναφλέγονται. Στην περιοχή λειτουργεί χωρίς άδεια και ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας μη αδειοδοτημένος αυτή τη στιγμή σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, τον οποίο τον λειτουργούμε εδώ και περίπου 10 χρόνια. Προχωράμε στην ενοικίαση ενός χώρου όπου θα υπάρξει νόμιμα αδειοδοτημένος σταθμός μεταφόρτωσης. Το πρόβλημα θα λυθεί. Παράνομες αποθέσεις αντοπίζονται σε ολόκληρη την Ανατολική Αττική. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν δημιουργούνται είτε με ευθύνη του Δήμου είτε και με από μόνους τους από τους κατοίκους, και γνωρίζω σε πάρα πολλούς Δήμους γίνεται αυτό το πράγμα, προσωρινές εναποθέσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό γίνεται σε χώρους τελείως αφύλακτους, με εγκυμονή κινδύνους και περιβαλλοντικούς, και είχαμε τουλάχιστον 3 ή 4 κρούσματα πυρκαγιών σε τέτοια σημεία το καλοκαίρι που πέρασε. Η δυσοσμία στην περιοχή του Μαρκόπουλου είναι έντονη και γίνεται εντονότερη κάθε φορά που κάποιοι βάζουν φωτιά στα σκουπίδια για να πάρουν το μέταλλο. Είναι προφανές ότι η περιοχή είναι ανεξέλεγκτη. Σχεδόν σε καθημερινή βάση καίγονται σκουπίδια σε αυτή την περιοχή στο Μαρκόπουλο. Ενώ ακριβώς πίσω μου, μερικά μέτρα μακριά, ένα ολόκληρο βουνό από σκουπίδια έχει διαμορφωθεί από άγνωστους που, σύμφωνα με καταγγελίες των εργαζομένων στην καθαριότητα, τα αποθέτουν κατά τις νυχτερινές ώρες. Τα διάσπαρτα σκουπίδια δεν είναι τυχαία. Τα διάσπαρτα σκουπίδια υπάρχουν το τελευταίο τρίμηνο. Είναι αποτέλεσμα της οργανωμένης μαφίας των σκουπιδιών, στην οποία έχουμε βάλει τεράστιο εμπόδιο το τελευταίο διάστημα. Βράδια λοιπόν, νύχτα, παράνομα, χωρίς καμία αδειοδότηση, φορτηγά που ερχόντουσαν με ακαθόριστο υλικό, ανέβαιναν στο χώρο των παλιών λατομείων μαλαία. Ο Δήμαρχος από την πλευρά του καταγγέλει πως μέχρι πριν από 3 μήνες η μαφία διευκόλυνε την απόρριψη φορτίων με σκουπίδια ανεξέλεγκτα στο χώρο των παλιών λατομείων. Μάλιστα, κάνει λόγο για κύκλο εργασιών από 30-50.000 ευρώ το μήνα. Πρόσφατα, ο Δήμος έκλεισε με μπάρα την πρόσβαση προς τα λατομεία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ως αντεκδίκηση στους πρόποδες αυτή η νέα χωματερή. Έτσι, ο Δήμος τώρα ζητά από τις αρχές να παρέμβουν για να σπάσει το οργανωμένο κύκλωμα αποβλήτων στο Μαρκόπουλο. Thank you.